η αιώνια ζωή. Πορεύου και εσύ, ποιοι ομοίως. Μία μέρα κάποιος νομικός, κάποιος άνθρωπος δηλαδή που ασχολούνταν με τη μελέτη της Αγίας Γραφής και ερμήνευε την Αγία Γραφή, πλησίασε τον Κύριο και τον ρώτησε: «Τι να κάνω για να καταρχήσω την αιώνια ζωή?» Και ο Κύριος, αφού συζήτησε για λίγο μαζί του, είπε την παραβολή του καλού Σαμαρίτη, που τόνισε έτσι την σπλαχνικότητα και την αγάπη την οποία πρέπει να έχει κάποιος για να μπει στον παράδεισο. Οι άνθρωποι της θρησκείας, όπως διηγήθηκε ο Κύριος, ο δυστυχής ο δικόρος, ένας άνθρωπος δηλαδή, έπεσε στους ληστές. Αυτοί του πήραν ό,τι είχε, τον πλήγωσαν, τον χτύπησαν και τον παράτησαν μισοπεθαμένο στη γη. Και οι άνθρωποι της θρησκείας, ο ιερέας και ο λεβίτης της τότε εποχής που έτυχε να περάσουν από εκεί, τον είδαν, πλησίασαν και απομακρύνθηκαν χωρίς να κάνουν τίποτα. Άσχημη συμπεριφορά τους. Όμως συχνά και η δική μας συμπεριφορά είναι η ίδια. Οι πλησίον μας, οι συνάνθρωποι μας, βρίσκονται πολλές φορές σε δυσκολίες ή ταλαιπωρίες και εμείς τους προσπερνούμε χωρίς καν να τους δώσουμε σημασία με διάφορες δικαιολογίες. Αυτό δεν μπορεί να συμβιβαστεί με την χριστιανική μας ιδιότητα, με την αγάπη που ζητάει ο Θεός από εμάς. Ο καλός Σαμαρίτης. Αυτός ο καλός Σαμαρίτης έκανε το εντελώς αντίθετο από τους δύο προηγούμενους. Το είχε μέσα του. Δεν προβληματίστηκε για το αν προλάβαινε, για το πώς θα βοηθούσε. Έκανε αμέσως ό,τι μπορούσε και φρόντισε για κάτι περισσότερο και πιο ολοκληρωμένο, μεταφέροντάς τον στο παντοχείο. Όποιος ακολουθεί τον καλό Σαμαρίτη, κάνει κάτι παρόμοιο. Δεν προσπερνά αδιάφορα. Δεν κλείνει τα μάτια και περισσότερο την καρδιά μπροστά στην οποιαδήποτε δυσκολία του πλησίον του, στο δράμα του αδελφού του. Δεν μένει σε μερικά λόγια. Έχουμε υποκτήσει από λόγια στις μέρες μας, χωρίς να κάνουμε τίποτα από όλα αυτά. Δεν μένει λοιπόν σε μερικά λόγια συμπαθίας και παρηγορίας. Κάνει γρήγορα ό,τι είναι δυνατόν, ό,τι μπορεί ο ίδιος. Και κοινεί και τους άλλους. Ο δρόμος για την αιώνια ζωή. Αυτός ο δρόμος της αγάπης, είναι ασφαλής και σίγουρος για την αιώνια ζωή. Αγάπη προς τον Θεό που ξεκινάει από μέσα μας. Γιατί για να πούμε ότι αγαπάμε τον Θεό, πρέπει να αγαπήσουμε τον συνάνθρωπό μας. Αν δεν αγαπήσουμε τον συνάνθρωπό μας, δεν αγαπάμε τον Θεό. Γιατί ο συνάνθρωπός μας, ο πλησίον, είναι, πρέπει να βλέπουμε στο πλησίον μας το πρόσωπο του Θεού. Και να αγαπούμε τον πλησίον μας, αγαπάμε τον Θεό. Γιατί αυτός μας έπεσε. Από αυτού τα χέρια πλαθήκαμε και ήρθαμε στη γη. Κάτι δηλαδή που θέλει αγώνα, που κοστίζει και που προϋποθέτει ένα ξεπέρασμα της φυλακτίας μας, της αγάπης για το άτομό μας, για το εγώ μας, για τον εγωισμό μας, της φιλαργυρίας, της αγάπης για τα χρήματα, τα οποία καμία ουσία και καμία σημασία δεν έχουν στην αιώνια ζωή. Και της φιλιδονίας, να ξεπεράσουμε τα πάθη μας, τα σωματικά και τα ψυχικά, του ίδιου μας του εαυτού. Ζητάμε κάποτε, αδελφοί μου, να πετάξουμε ψηλά.
Ζητάμε φτερά από τον Κύριο, μέσα σε εισαγωγικά αυτή η λέξη, που να μας απομακρύνουν από τη γη και να μας ανεβάζουν στον ουρανό. Αυτά τα φτερά τα οποία θα μας ανεβάσουν στον ουρανό, τα δίνει μόνο ένας θεσμός. Αυτός ο θεσμός είναι η αγάπη. Και τα χρησιμοποιεί τα φτερά όποιος αποφασίζει να κάνει πράξη το θέλημα και την εντολή του Κυρίου. Αγαπήσουμε να δίνουν ή να ενωμονία ομολογήσουμε.